Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι το Play Then Play, η web εκπομπή του asports.gr. Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021. Ουσιαστικά τρώμε και το Σεπτέμβριο και έχουμε μία Super League 1 που συνεχίζει με αμύωτο ρυθμό τη δράση της. Είχαμε την τέταρτη αγωνιστική, περιμένοντας την πέμπτη αγωνιστική που έχει το ελληνικό El Clásico, όπως λέμε τα τελευταία χρόνια, ή τέλος πάντων το Derby αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και μία Super League 2 η οποία εξακολουθεί να ταλαιπωρείται. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τις δύο κατηγορίες και για το αγωνιστικό κομμάτι και την ανάλυση της έδρας αγωνιστικής στη μεγάλη κατηγορία και περισσότερο ρεπορτάζ στην δεύτερη κατηγορία και τα όσα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουμε ουσιαστικά να τελειώνει ένας ακόμα μήνας, να πλησιάζουμε, να μπαίνουμε σε λίγα 24 ώρα στον Οκτώβρη και να μην γνωρίζουμε ούτε πόσες ομάδες θα πάρουν μέρος τελικά σε αυτό το πρωτάθλημα, ούτε και πότε θα ξεκινήσει στην πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν, ξεκινώντας από την τέταρτη αγωνιστική της Super League 1, να κάνουμε τη σύνοψή μας και να κάνουμε και την ανάλυσή μας για αυτή την τέταρτη αγωνιστική που έγινε Κυριακή 26 ενάτου και Δευτέρα 27 του μήνα, με 4 και 3 μάτς αντίστοιχα. Είχαμε λοιπόν το πρώτο μάτς χρονικά την Κυριακή, τον Ολυμπιακό να περνάει εύκολα από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με ένα 0-2 επί του Αστέρα Τρίπολης, ένα γρήγορο γκολ στην αρχή, ένα δεύτερο από γκάφα του τερματοφύλακα των Αρκάδων, ένα 0-2 το οποίο ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε. Στο δεύτερο μήχρονο έγινε αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο, δεν βλεπόταν ο αγώνας, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε μια διαχείριση έχοντας στο μυαλό του και στον αγώνα της Πέμπτης για το Europa League, τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων με την Φενέρ Παξέ. Αντικειμενικά όμως η ομάδα του Μαρτίνς πήρε αυτό που ήθελε και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτέλεσματα από την τέταρτη αγωνιστική της Super League 1 τέθηκε επικεφαλής, δηλαδή στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Είχαμε τον Παναθηναϊκό να ξεσπά στον Νούπουσου Βόλος με 5-1, μία ευρία νίκη για το Τριφύλι μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, ένα ξεμπούκωμα αν θέλετε, και μία επιστροφή στην κανονικότητα για τους πράσινους, που εδώ που είχαν φτάσει τα πράγματα το μόνο αντίδοτο ήταν μία νίκη, και όχι μόνο μία νίκη, ήρθε μία εμφατική νίκη απέναντι στην ομάδα που μέχρι την Κυριακή ήταν πρώτη, όχι απλώς αίτητη, αλλά είχε και το απόλυτο, είχε 9 βαθμούς. Και εντάξει, για να μην... θα πρέπει να πούμε ότι ο Βόλος εξακολουθεί να είναι ψηλά, εντάξει, με 9 βαθμούς. Είχαμε από εκεί πέρα τη Λαμία με το Πανετολικό σε ένα 2-2, δίκαιο θα το χαρακτήριζα. Προηγήθηκε δύο φορές η Λαμία, όμως ο Πανετολικός άξιζε να πάρει το Χ και το πήρε με ένα γκολ στη λήξη, το δεύτερο του γκολ. Και είχαμε το ντέρμπι της αγωνιστικής στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ, ένα 2-0. Απόλυτα δίκαιο, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο. Μία ΑΕΚ που ήταν απελπιστική αμυντικά, με παιδαριώδη λάθη. Νομίζω εκεί οι δηλώσεις του Μιλόγεβιτς μετά το τέλος του αγώνα δείχνουν το στίγμα. Απόλυτα δίκαιη η νίκη των Θεσσαλονικαίων, οι οποίοι κατάφεραν με τρεις συνεχόμενες νίκες να ρεφάρουν αυτή την πολύ μεγάλη κέρα της πρεμιέρας. Και να πω εδώ ότι η ΑΕΚ με τέτοια εικόνα σαν αυτήν της Τούμπας δεν μπορεί να έχει όνειρα για τον τίτλο. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έτσι μπορεί να είναι η ομάδα που θα κοντράρει κακά τα ψέματα τον Ολυμπιακό. Και λέω κακά τα ψέματα γιατί ο Ολυμπιακός, ακόμα κι αν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν πείθει, είναι μια ομάδα που οπωσδήποτε
είναι το φαβορί για τον τίτλο. Είχαμε τη Δευτέρα τρεις αναμετρήσεις. Είχαμε τον Μπάζ Γιάννα με τον Όφι να μένουν στο 1-1. Ο Μπάζ Γιάννα που παραμένει αίτητος και ψηλά, και τον Όφι να παίρνει ένα πολύτιμο βαθμό για τη συνέχεια του στο πρωτάθλημα. Είχαμε τον Απόλλωνα Σμύρνης να παίρνει τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, αυτό το βαθμό με καινούργιο προπονητή, τον Gianluca Festa, αφού έφυγε ο Γιάννης Πετράκης, όπως είχαμε πει από την περασμένη εκπομπή, 0-0 με τον Ιωνικό. Ένας αγώνας που ήταν πολύ καλός το πρώτο ημίχρονο, ειδικά από το 15 μέχρι το τέλος του πρώτου ημίχρονου πίεσε, έπαιξε μονότεμα, θα μπορούσε να πει κανείς, κυριολεκτικά, όχι θα μπορούσε να πει κανείς, τον Ιωνικό. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως ο Ιωνικός πήρε μέτρα, έφτιαξε το κέντρο του, αρχικά ισορρόπησε, μετά είχε τον έλεγχο, στο τέλος κιόλας έκανε και τη ζωή δύσκολη του Απόλλωνα, έμεινε με το άγχο Απόλλωνας και με μία πίκρα, γιατί στο καλό του κομμάτι που είχε 11 τελικές δεν μπόρεσε να σκοράρει, έδειξε σημαντική βελτίωση. Όμως ο Απόλλωνας είναι στον ένα βαθμό, ο Ιωνικός στους 5. Σαφώς εδώ μέτρησε και η εμπειρία του Δημήτρη Σπανού σε σχέση με τον Φέστα, που ακόμα δεν ξέρει καλά την ομάδα, οπότε γίνανε και κάποια λαθάκια που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν γίνει. Και είχαμε και τον αγώνα του Ατρόμητου με τον Άρη, Ατρόμητος που, όπως είχαμε πει, ο Λόπεθ θα έφευγε, έφυγε ο Απόλλωνας και ο Ατρόμητος είναι οι ομάδες που άλλαξαν πρώτες προπονητή με μία μέρα διαφορά, και αυτό έγινε επειδή την προηγούμενη αγωνιστική ο Απόλλωνας έπαιζε μία μέρα νωρίτερα και ο Ατρόμητος μία μέρα αργότερα. Ο Γιώργος Παράσχος για την τρίτη του θητεία στο Περιστέρι επέστρεψε, αλλά αυτή η επιστροφή δεν ήταν καλή, ήταν ανάποδη. Γιατί ο Ατρόμητος στήθηκε δίκαια με 3-1 από τον Άρη, ο Άρης που κατάφερε να ανακάμψει. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει ότι έχει αποθέματα και είναι και ανθεκτικός ο Άκης Μάτριος. Ο Άκης Μάτριος που τον είχαν δρομολογημένο, που τον είχαν έτοιμο και που ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το κίνδυνο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, καθώς στην πρώτη γκέλα, και αν γίνει γκέλα την επόμενη αγωνιστική μέσα στο Κλειάνης Βικελίδης με τον Απόλλωνα, πάλι στον Άρη θα τον αντικαταστήσουν. Έχω πει επανειλημμένα για μένα ότι είναι λάθος το να φύγει ο Μάτριος από τον Άρη. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι τι λέμε εμείς, το θέμα είναι τι αποφασίζουν και τι θα κάνουν οι διοικούντες. Όμως δεν μπορεί να είναι ένας προπονητής με το μαχαίρι στο λαιμό, και μόνο αν ξεπεράσει και τον επόμενο αγώνα Νικηφόρα θα αρχίσει κάπως να ανασένει. Διαφορετικά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ήδη έτοιμη λύση αυτή τη στιγμή. Να δούμε την βαθμολογία που διαμορφώθηκε με τον Ολυμπιακό, όπως είπα και πιο πριν, μόνο πρώτο με 10 βαθμούς μετά από 4 αγωνιστικές. ΠΑΟΚ και Βόλο Νουπουσού με 9 βαθμούς να μοιράζονται τη δεύτερη θέση. Στη δεύτερη θέση έχουμε μόνο τον Τουμπάτ Γιάννενα με 8 βαθμούς και ακολουθούν η ΑΕΚ μόνη 5η με 7, έκτος ο Παναθηναϊκός με 6 βαθμούς. Στη συνέχεια έχουμε στην 7η θέση Πανετολικό και Ιωνικό με 5 βαθμούς. Ένατος είναι Όφι μόνος του με 4. Ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης με 2 βαθμούς. Και στις τελευταίες 4 θέσεις του βαθμολογικού πίνακα είναι ο Άρης, η Λαμία, ο Ατρόμητος και ο Απόλλωνας Σμύρνης. Η διαφορά εδώ είναι ότι στην πραγματικότητα ο Άρης έχει πάρει 7 βαθμούς, ξεκίνησε όμως το πρωτάθλημα με το γνωστό θέμα του μείον 6, είναι σε ισχύ η τιμωρία, έσβησε τους μείον 6 βαθμούς και είναι και στο σύν 1 ήδη. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, η οποία επόμενη αγωνιστική, όπως είπα και πιο πριν, έχει το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων. Έχουμε
δύο μάτς το Σάββατο 2 Οκτώβρη. Είναι το Βόλος Αστέρας Τρίπολης στις 4 και το Άρης Απόλλων Σμύρνης στις 8.30 το βράδυ. Και έχουμε την Κυριακή 5 αναμετρήσεις. Το Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα στις 4, το Πανετολικός ΑΕΚ στις 4 επίσης, το Όφι ΠΑΟΚ στις 6 και 4, το Ιωνικός Λαμία στις 8.30 και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 8.30. Τώρα, επειδή είναι Τρίτη, δεν μπορώ να αποκλείσω και μια αλλαγή στην ώρα σε κάποιο μάτς. Θα τα δούμε όμως αυτά και θα δούμε τι και πώς. Λίγο πριν κλείσουμε με τη Super League 1, θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από μερικές εβδομάδες εδώ σε αυτή την εκπομπή σας είχαμε πει ότι κάτι γίνεται στις σχέσεις του Λεωνίδα Μπουτσικάρη και του Γιάννη Αλαφούζου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πληροφορίες μας λοιπόν επιβεβαιώνονται. Επί της ουσίας ο Αλαφούζος έχει τελειώσει τον Μπουτσικάρη από τον Παναθηναϊκό. Τυπικά εμφανίζεται αντιπρόεδρος για να μπορεί να παραμένει πρόεδρος της Super League 1, η Super League 1 που έχει και μία και ένα διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή και για να καταρτιστεί το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών μέχρι και την 17η αγωνιστική από ό,τι βλέπω και με ένα νέο υγειονομικό πρωτόκολλο και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα την απασχολήσουν. Για να πάμε σε αυτό το σημείο στην Super League 2, στην πολύβαθη Super League 2, όπου έχουμε μια στασιμότητα αυτές τις μέρες. Περιμένουμε εξελίξεις την Πέμπτη προκειμένου να δούμε πόσες τελικά θα είναι αυτές οι ομάδες που θα πάρουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα με τις προσφυγές ομάδων σε διοικητικά εφετεία και με αυτή την απίθανη, όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που πλέον θα έπρεπε κάποιος εισαγγελέας να ασχοληθεί μαζί της για το τι γίνεται, γιατί γίνονται σημεία και τέρατα. Εάν έχουμε μία κανονική κατάσταση ή τέλος πάντων ξέρουμε πόσες ομάδες θα έχουμε τελικά στο πρωτάθλημα, θα υπάρξει ένα διοικητικό συμβούλιο ενδεχομένως μέσω τηλεδιάσκεψης στην Παρασκευή και μην αποκλείεται σε αυτή την καλή περίπτωση και σε αυτό το καλό σενάριο να έχουμε μία κλήρωση πρωταθλήματος τη Δευτέρα ή την Τρίτη, προκειμένου υπό αυτές τις προοπτικές και τις προϋποθέσεις να έχουμε τελικά σέντρα στις 10 Οκτώβρη του 2021. Αυτό είναι η καλύτερη. Θα πούμε εδώ όμως και την πλευρά η οποία δεν είναι τόσο καλή, αλλά είναι πολύ λογική. Η δική μας λοιπόν η λογική λέει ότι δεν βλέπω πώς θα ξεκινήσει ο πρωτάθλημα στις 10 του μηνός και δεν μπορώ να δω πώς θα ξεκινήσει νωρίτερα από τουλάχιστον τις 17 του μήνου. Αυτό το λέω γιατί πέρα από όλα τα προβλήματα που έχουμε με το πόσες ομάδες θα είναι σε αυτό το πρωτάθλημα, έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο αγκάθι και ένα μεγάλο ρευματικό. Αυτό έχει να κάνει με την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ που θέλει να πάρει τσάμπα το πρωτάθλημα του Super League 2, ένα πρωτάθλημα που πέρσι με 12 ομάδες play-off και play-out, βέβαια, πήγε καλύτερα και από την Basket League, δηλαδή την Α1 του μπάσκετ, που πέρσι η Α1 του μπάσκετ βέβαια δεν είχε και τον Ολυμπιακό μέσα. Αυτό λοιπόν το πρωτάθλημα πέρσι για την ΕΡΤ κόστησε συνολικά 5 εκατομμύρια. Η ΕΡΤ δείχνει ότι αυτή τη στιγμή θέλει να πάρει ένα πρωτάθλημα, δύο ομίλων, βορρά-νότου, με 30 ή 32 ομάδες ή δεν ξέρω πόσες προκύψουν και να το πάρει με τα ίδια χρήματα. Όταν μέσα σε αυτό το πρωτάθλημα θα υπάρχουν και οι ομάδες Β του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Τους λέω με τη σειρά των τίτλων που έχουν συνολικά. Γίνεται κατανοητό ότι αυτό δεν θα μπορέσει να γίνει
δεκτό από τις ομάδες της Super League S2. Έτσι, δεν μπορώ να δω πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα εάν δεν υπάρξει συμφωνία με τα τηλεοπτικά. Δεν είναι δυνατόν το πρωτάθλημα να μην ξεκινήσει χωρίς να έχει λυθεί το θέμα των τηλεοπτικών και δεν μπορώ να δω μία λογική της τάξης των 7-7,5 εκατομμυρίων να το καταλάβω για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2 με τηλεοπτική στέγη στην ΕΡΤ. 5 εκατομμύρια πέρσι με 12 ομάδες. Να θέλει η ΕΡΤ να πάρει με 5 εκατομμύρια και το πρωτάθλημα των 2 ομίλων με 30 ή 32 ομάδες, νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε φαντασία. Δεν μπορώ να βρω λέξεις για να το χαρακτηρίσω, δεν είναι τρέλα. Μάλλον πουλάνε τρέλα στην ΕΡΤ, εάν θέλουν να το πάρουν το πρωτάθλημα με τόσες ομάδες και με τις ομάδες Β των Big Four, με τα ίδια λεφτά που πήρανε πέρσι. Όταν ψήσανε όλοι μαζί την δεύτερη κατηγορία, να δεχθεί τις ομάδες Β για να ανέβει το προϊόν και να πάρουν και περισσότερα χρήματα. Λοιπόν, νομίζω είναι σαφές και βλέπετε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και γι' αυτό δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος για το πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Για να πάμε έτσι και να πούμε και δύο κουβέντες αγωνιστικές σε σχέση με την Super League 2, είναι ότι είχαμε ένα κύπελο Ελλάδος και την τρίτη φάση. Η τρίτη φάση του κυπέλου με αγώνες νοκάουτ ανάμεσα στις ομάδες που είχαν συνεχίσει από την ΓΑΜΑ Εθνική και τις ομάδες της Super League 2 που μπήκανε στο θεσμό. Είχαμε τρία θύματα, δηλαδή τρεις ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία επαγγελματικής που αποκλείστηκαν από μικρότερες ομάδες ερασιτεχνικές όπως την ΓΑΜΑ Εθνική, ήταν ο Απόλλων Πόντου, ήταν ο Σέρας Βλαχιώτης, και ήταν και ο Ολυμπιακός Βόλου που για μένα ήταν και η πιο μεγάλη έκπληξη, γιατί ο Ολυμπιακός Βόλου είναι ένα όνομα μεγάλο, αλλά κατάφερε να χάσει στην παράταση με 2-1 από τον Αχαίρωνα Καναλακίου. Τα αποτελέσματα τα ξέρετε. Επίσης ξέρετε ότι στα πιο σημαντικά μάτς και την παραδείγματι η Βέρεια έχασε από την αναγέννηση Καρδίτσας στην παράταση 0-1. Ξέρετε ότι αλλά αξίζει να το αναφέρουμε και εμείς ότι η Ξάνθη επικράτησε 0-2 εκτός έδρας της ομάδος της ΑΕΚ Καραϊσκάκης και επίσης γνωρίζετε ότι το σκορ της ημέρας το πέτυχε ο Λεβαδιακός με αυτό το εμφατικό 0-5 άσχετα αν ήταν μια αδύναμη ομάδα από Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Τώρα, νομίζω ότι αξίζει να πούμε και για το θετικό ξεκίνημα του Ηρακλή που κέρδισε 1-2 τον Πιερικό. Ο Ηρακλής που μπορεί τυπικά το όνομά του ακόμα να μην είναι Ηρακλής, αλλά κατ' ουσίαν μιλάμε για τον μεγάλο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Αυτά για σήμερα, Τρίτη, 28 του μηνός. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε εξελίξεις θετικές στην Super League 2 που, όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ και την παρακολουθούμε. Εάν δεν έχουμε λοιπόν κάτι πολύ εξαιρετικό και κάποια εξέλιξη πολύ σημαντική για να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή, θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη. Να είστε καλά, ήταν το Play the Play. Γεια σας.